Μαρή, είσαι τόσο σεξι. Έχω παχύνει λίγο, όχι πολύ, 1,5 κιλό, αλλά όλο το έχω πάρει εδώ το βάρος. Το στομάχι σου είναι πολύ σεξι. Μου θυμίζει το στομάχι της Μυρτός. Χαίστε τη Μυρτό. Τι έχεις και πιασήματα. Μ' αρέσουν τα πιασήματα στον άντρα και στη γυναίκα. Γενικά μ' αρέσουν τα πιασήματα. Τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλέ, τον είδα! Περίμενε. Τι σου λέγα? Κανείς. Γρηγόρη, δεν είμαι τρελή. Τον είδα. Και να σου πω και κάτι. Δεν ήταν άνθρωπος. Τι ήταν? Μη με κοροϊδέψεις. Εγώ πιστεύω στους εξωγήινους. Αυτό έξω από το παράθυρο ήταν εξωγήινος. Έλα τώρα, τι είναι αυτά που λες? Αλήθεια σου λέω, μπορώ να το περιγράψω. Είχε πορτοκαλί κεφάλι, τρία μάτια, δεν θυμάμαι πόσα χέρια. Χαλάρωσε. Και μου θύμισε λίγο τη Μυρτό. Άντε πάλι Μυρτό. Δεν είμαι καλά. Γρηγόρη, θα με ξανακάνεις γυναίκα? Στο εγγυώ με. Πάμε μέσα. Πίνουμε από νωρίς, ε. Μπα. Γινόντας από τη δουλειά, σταμάτησα για ένα στα γρήγορα. Κι εγώ είδα τη μηχανή σου και λέω να σταματήσω να πω ανάγια. Τι έχεις? Τίποτα το ιδιαίτερο. Το βλέμμα σου. Είναι σκοτεινό. Έτσι είναι πάντα. Όχι, απόψε παρά είναι. Ιδέα σου. Νίκος και η Βίκη τι κάνουνε? Καλά είναι. Δεν έχετε μιλήσει? Πώς καθημερινά. Θα τους πάρω και αργότερα. Έχουνε βγει για φαγητό? Ναι. Α, ναι, μου το είπανε. Με καλέσαν να πάω κι εγώ. Τους κάνει το τραπέζι ο πατέρας μου. Ναι. Α, ναι, μου το είπανε. Να δεις που θα πηγαίνανε. Σε ένα πολύ κυριλέ ρεστοράν. Ναι, μου το είπανε. Στο... στο... αυτό. Στο Καρνάγιο. Μπράβο, στο Καρνάγιο. Το είχε ένας φίλος του πατέρα μου. Ναι, ναι. Σου το είπανε? Όχι, δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Γενικά, πώς θα πάνε, είναι σε καλή φάση? Για τον Νίκο και τη Βίκη σταμάτησε να με ρωτήσεις. Όχι, σου είπα, για ένα γεια. Γεια. Α, δεν είσαι για πολλά πολλά απόψε. Καλό βράδυ.
Πώς είσαι? Τι έπαθες? Τίποτα. Ένιωσα την ανάγκη να έρθουμε πιο κοντά. Κάτσε κάτω, σε παρακαλώ. Τι έχεις απόψε και δεν μιλά? Τι θες να λέω? Μιλά μου για μένα. Ευτυχισμένοι οι άνθρωποι που δεν έχουν σκοτούρες. Εγώ δεν έχω σκοτούρες? Αν ήξερες, μόνο αν ήξερες τι κουβαλάω μέσα μου. Ξέρω. 2 κιλά καραβίδες. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ο κύριος Μπεζεντάκος είχε έρθει. Μάλιστα, από εδώ. Όχι, όχι. Εντελώς πληροφοριακά ρωτούσα. Με περιμένει άλλη παρέα. Και νομίζω πως τη βρήκα. Γεια σας. Περιμένετε κανέναν? Όχι. Ωραία. Μην με παρεξηγήσετε, δεν είμαι τρελή. Θα σας εξηγήσω πάρα αυτά τι συμβαίνει. Συγγνώμη, γνωριζόμαστε? Όχι. Θέλω να σας παρακαλέσω να μ' αφήσετε να κάτσω για λίγο στο τραπέζι σας. Καθίστε. Σας ευχαριστώ. Μία σόδα παρακαλώ, με λίγο λεμόνι. Να μιλάμε στον Ενικό. Και δεν μιλάμε. Τι λέγαμε? Α, ναι. Θα σου εξηγήσω τι συμβαίνει. Κοίτα με τρόπο πίσω μου. Βλέπεις ένα ζευγάρι αλόκοτο. Ένα ψηλό και μία χοντρή. Βλέπω ένα ψηλό και μία γεματούλα. Τι κάνουν? Τρώνε. Είναι 2 γνωστοί μου. Θέλω να με δουν μαζί σας. Μαζί σου, δηλαδή. Γιατί? Έχω τους λόγους μου. Εγώ τι θέλετε να κάνω? Καταρχάς, να μου μιλάς στον Ενικό και έπειτα να με κοιτάς στα μάτια και να μου χαμογελάς. Έτσι? Πιο γλυκά. Αυτό είναι το πιο γλυκό μου χαμόγελο. Πες ότι κοιτάς το κορίτσι σου. Δεν έχω. Καλά, πες ότι κοιτάς τη μάνα σου. Με τη μάνα μου έχουμε να μιλήσουμε 20 χρόνια για κληρονομικά. Κοίτα με όπως μπορείς. Μας είδαν αυτοί. Ο ψηλός πίνει και η γεματούλα τρώει. Μην τους κοιτάς. Κοίτα με στα μάτια. Ας το διάολο. Τι έκανα πάλι? Η Βίκη δεν είναι αυτή? Ποια, πού? Α, το Βικόνι. Μας κοιτάνε. Επιτέλους. Τώρα κάνε μου σε παρακαλώ ματάκια. Τι εννοείς? Κοιτώντας, με ανοιχόκλεισε τα μάτια σου πολύ γρήγορα. Κοίτα πώς. Σαν να έχω τίκ. Ναι, περίπου. Α, είχα αναλογία στο στρατό που είχε τίκ. Θα προσπαθήσω να τον μιμηθώ. Όχι ακριβώς έτσι. Έτσι το έκανα λογίες. Μικρός που είναι ο κόσμος. Έλα, γύρνα, μην καρφώνεσαι. Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω. Αλλά ο Κακομοίρης έχει τίξει τα μάτια. Ευχαριστώ. Τι κάνουν τώρα? Αυτός έχει γυρίσει πλάτη. Αυτή τρώει μια λεμονόκουπα. Μας κοιτάει αυτή. Μας κόβει με την άκρη του ματιού. Υπέροχα. Έλα, γιατί δεν τρως? Τι κάνουν τώρα? Τον ταΐζεις στο στόμα. Θα ξεράσω. Τα βλέπεις? Έτσι φέρονται οι ερωτευμένοι. Είναι καθαρά τα χέρια σου. Ορίστε. Έχεις πιάσει τα μύδια, Πώς να τα φάω με μαχαιροπύρνο? Σκούπισε καλά-καλά τα χέρια σου και χαϊδέψε μου τα μαλλιά. Πιο απαλά,
θα μου τα ξεριζώσεις. Τώρα τι κάνω. Της χαϊδεύει τα μαλλιά. Άχου το... Είναι και τρυφερό το παιδό Βούβαλο. Βλέπε να παίρνεις μαθήματα. Χαϊδεύτε. Καλά τα πάω. Μια χαρά. Και τώρα πιάσε με το χέρι. Αχ, όχι τόσο άγαρπα. Δεν είναι φρατζόλα. Με συγχωρείτε, έχω καιρό. Γιατί είναι τόσο άγριο το χέρι σου. Δούλευα μικρό σε μισοδεψίο. Θα σου δώσω μια κρεμούλα να βάζεις. Λέγε, τι κάνω τώρα. Του χαϊδεύει το χέρι. Αυτή του χαϊδεύει το χέρι ή αυτός της χαϊδεύει το δικό της. Αυτή το δικό του. Ποιο σημείο του χεριού. Την ολένη. Παναγία μου, δεν αντέχω. Βγήκα η Χριστιανή να φάω μια βουλιά. Λέγε, ποιο σημείο του χεριού του χαϊδεύει. Την παλάμη. Α, την παλάμη. Δεν ανησυχώ. Όχι, ο αγκώνας είναι το πονηρό. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να γνωριστούμε με τον κύριο. Αχού, θα γίνει μακελιό. Έρχονται προς τα δω. Ψυχραιμία, τώρα είναι το κρίσιμο σημείο. Άμα θες τον μπλακώνω. Βίκυ! Νίκο, δεν το πιστεύω. Στυλίτσα μου, τι κάνεις. Φικούλα μου. Πού χάθηκες, βρε τρελοκόριτσο. Πού χάθηκα, εσείς. Πώς είστε. Να σας συστήσω. Ο Νίκος, η Στέλλα, ο... Τάκης. Και ο Τάκης. Γεια σου, Τάκη, τι χαμπάρια. Καλά, ευχαριστώ. Εσείς. Τι κάνετε, βρε παιδιά, τα νέα σας. Τα ίδια, δεν βαριέσαι. Πάμε. Όχι, γιατί, καλά περνά. Καλό βράδυ, καλή διασκέδαση. Επίσης, πολύ χάρηκα. Εμείς να δεις. Γεια σου, κουκλίτσα. Γεια σου, Τάκη, όπως είπαμε. Σε ευχαριστώ. Δίκη, Ελένα. Ναι, μίλα μου τώρα. Τι να σου λέω. Δεν ξέρω, ό,τι να είναι, ιστορίες από τη ζωή σου. Θα σκάσω. Αχ, κι εγώ. Τι κάνουν τώρα. Τρίβουν τις μύτες τους. Λέγε, γιατί εσύ θα την πληρώσεις. Το ξέρω. Ξενήθα μου βγει η καραβίδα. Κάτι της λέει αυτός και αυτή έχει κατουρηθεί στα γέλια. Και μετά όταν ήμουν 7 ετών, έπαθα αποκόλληση και κερατοειδούς. Μη, δεν αντέχω. Άκου πώς κακαρίζει. Είναι ο άνθρωπος έξω καρδιά, όπως όλοι χοντροί. Ήθελα να ξέρω τι της λέει. Και στο στρατό με βάλανε σε ένα βαρέλι και με αδειάσανε στη σκουπιδιάρα. Ποιος μας έκανε σουτ. Ο ψηλός. Αχι, θράσος. Να τον πλακώσω. Σιγά μωρέ, σταμάτα κι εσύ να τον πλακώσεις και να τον πλακώσεις. Είδες, το βούλωσε. Τι κάνουν τώρα. Φιλιούνται. Τσίμπησες. Ηλίθεια. Μη με λες εμένα, ηλίθεια. Γιατί τα μαζεύω απόψε και γυρνάω Αυστραλία. Συγγνώμη, είμαι τσατισμένος. Δεν πάμε. Τι, δεν θα φάμε τη σερ. Γιατί το πας φυρί-φυρί να ξεσπάσω πάνω σου. Φεύγουνε. Χαλάσαμε τη βραδιά. Και λέγει, τι ακριβώς κάνουμε. Ο ψηλός φεύγει προς τα έξω. Η άλλη τον ακολουθεί. Όχι, ξαναγυρίζει πίσω. Παίρνει ένα ψωμάκι. Τη λιμάρα. Όχι, την καταλαβαίνω. Μετά το φαΐ και εγώ τρώω λίγο ψωμάκι. Τραβάει τη λαδίλα. Άμα είναι παιδί μου χοντρός ο άνθρωπος. Δεν εννοούσα εσένα. Φύγανε. Φύγανε. Αχ, ωραία. Κάθομαι 2 λεπτά και φεύγω κι εγώ. Γιατί, άμα θες κάτσε λίγο ακόμα. Τι να κάτσω να κάνω. Σωστά. Τι να κάτσεις, τι να κάνετε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Πώς είπαμε. Τάκη. Να είσαι καλά, Τάκη. Παρτών. Εκείνη η κρεμούλα που λέγατε. Όχι, δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Λες για τη Βίκη με τον Τάκη. Δεν είναι δυνατόν να την τράβηξε αυτό το πράγμα. Γιατί μωρέ, τι είχε ο καημένος. Η αρκούδα, ο Βελίξ. Κοίτα, μπορεί ο Βελίξ να έχει κρυφές χάρες. Μη με εξοργίζει άλλο. Τι κρυφές χάρες μπορεί να έχει το παχύδερμο. Τι να σου πω,
Η Βικούλα κάτι θα ανακάλυψε. Σταμάτα. Δεν μπορώ να τους φανταστώ στο κρεβάτι. Γιατί? Δεν μπορώ! Το καταλαβαίνεις? Η Βίκη με το παιδοβούβαλα στο κρεβάτι. Σαν σκηνή από ντοκιματέρ είναι. Πω πω πω, τι ρατσισμός είναι αυτός. Γουργουρίζει και το στομάχι μου. Αφού δεν έφαγες και τίποτα. Πώς να φάω έχοντας αυτούς απέναντί μου. Κι εγώ έχω μια καούρα, δεν ξέρω. Κάτσε, επιστρέφω αμέσως. Πού πας? Άσε να κάνω τα κουμάντα μου. Αν δεν το πάθω απόψε τον κεφαλικό, δεν θα το πάθω ποτέ. Ηρεμήστε. Μα είναι δυνατόν να αγάπησε αυτή τη γυναίκα, ο Νίκος. Να αγάπησε αυτό το κρίτσιο. Κάτι θα τις βρει. Τι να τις βρει. Έχει τίποτα για να τις βρει. Πέρα από έκταση. Τίποτα άλλο. Πάει, δεν υπάρχει λογική. Ο έρωτας δεν έχει λογική. Ποιος έρωτας? Δεν μπορεί να υπάρχει έρωτας. Δεν γίνεται. Δεν ταιριάζουν σε τίποτα. Γιατί να ταιριάζουν? Πόσα και πόσα ατέριαστα ζευγάρια δεν βλέπουμε γύρω μας. Συγγνώμη τώρα, εσύ με μένα είσαι ή με το θηρίο? Ποιος είναι το θηρίο? Τι του έχω εγώ, τι του έχω. Άσε, τώρα μου πέρασε, δεν έχω όρεξη. Έλα, δεν θέλω τέτοια. Κοίτα εδώ. Κρέμα σοκολάτα με ολόκληρο καβουρδισμένο αμύγδαλο και σιρόπι βύσσινο. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Καλά κάνω εγώ και δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν άντρα. Μη μας παίρνει όλους μπάλα. Όχι, όχι. Άκουμε που σου λέω, δεν είναι να εμπιστεύεσαι κανέναν. Να πηγαίνω κι εγώ. Είναι αργά, ε. Μωρέ, σε ευχαριστώ για την υπομονή σου. Μην το ξαναπείτε. Σε ζάλισα κι απόψε. Όχι, όχι, μην το ξαναπείτε. Με στεναχωρείτε. Αύριο θα απαλλαγείς από μένα. Τι, του πήρατε απόφαση, θα φύγετε? Ναι. Θα κάνω μια καινούρια αρχή και ξέρεις. Αλήθεια, πώς σε λένε? Τόσο καιρό δεν σε έχω ρωτήσει. Γιώργο. Ποτέ δεν συγκρατούσα ονόματα άνδρων. Ρωτούσα τι δουλειά κάνουν, πρόσεχα τι άρωμα φοράνε, παπούτσια και κάλτσες. Ειδικά από τις κάλτσες καταλαβαίνω πολλά για έναν άντρα. Αλλά ονόματα δεν θυμόμουν ποτέ. Το δικό σου όμως δεν θα το ξεχάσω. Μου στάθηκε σε δύσκολες στιγμές. Καληνύχτα, Γιάννη. Καληνύχτα. Κουράγιο, Βίκη. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κουμπάρε. Ψάχνετε κάτι? Περαστικός. Βόλτα κάνω. Ωραία περιοχή. Ναι, ωραία είναι. Καθαρός αέρας, νερά. Πόσο πάει εδώ να στο στρέμμα? Πού να ξέρω. Κι εγώ κατά κάποιο τρόπο περαστικός είμαι από εδώ. Αυτή η σπιταρόνα ποιανού είναι? Του Μπεζεντάκου, αν έχεις ακουστά. Του Μπεζεντάκου, μη μου πεις. Με τα τυρόγαλα και τις γιαούρτες. Το ξέρεις, ε. Βέβαια. Εσύ εδώ δουλεύεις? Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Αυτός δεν έχει δυο παιδιά και μια κόρη? Όχι. Τρία παιδιά έχει. Εμείς στα μέρη μας παιδιά λέμε τα αγόρια. Ναι, μπράβο. Όπως το πες. Δυο παιδιά και μια κόρη έχει. Βλάσης. Παναγιώτης. Παναγιώτης. Ναι, γιατί? Όχι, τίποτα, τίποτα. Παναγιώτη λένε και τον πατέρα μου. Κοίτα σύμπτωση. Βρε τον Παναγιώτη. Μη
Μη μου πεις ότι είσαι και Λαμιώτης. Όπα, πού το κατάλαβες? Φαίνεται ο Λαμιώτης, ξεχωρίζει. Πες τα ψέματα. Για την ακρίβεια, είμαι από τη Σπερχιάδα. Λεβεντογένα, η Σπερχιάδα, Λεβεντογένα. Χάρηκα που τα πάμε, Παναγιώτη. Κι εγώ, φίλε μου. Να πας το καλό. Γεια σου, κουμπάρε. Ωραίος τύπος. Είμαι άντρας και το κεφί μου θα κάνω και θα πω και μια κουβέντα παραπάνω. Πρωινός, πόσο ήρθε το σκορ? Αυτό που έκανες χθες το βράδυ. Γιατί μιλάς σιγά? Κοιμάται μέσα η Αφροδίτη. Την ξεθέωσες, Σε προειδοποιώ, ήταν η τελευταία μαλακία που ανέχομαι. Έλα μωρέ. Πώς θα βγάλω κι εγώ ένα χαρτζιλίκι? Πουλάω τις φωτογραφίες στο ίντερνετ. Καλά. Εγώ σε προειδοποίησα. Είδες πουθενά το Μητσό? Λέω, είπες τον πήρε το μάτι σου. Γρηγόρη. Νιστάζω. Μη σου λέω. Σταμάτα, γαργαλιέμαι. Τι είναι αυτό, να στείλω? Αυτή τη στιγμή! Μέχρι το 3 θα μετρήσω! 1, 2, 3! Σου ζητάμε και οι δύο ταπεινά συγγνώμη. Άνθρωποι είμαστε. Σφάλματα κάνουμε. Σε μία ώρα να έχετε εξαφανιστεί και οι δύο! Πού να πάμε? Στο διάολο, δεν ξέρω! Εδώ μέσα δεν μένετε άλλο πια. Έλα, Γρηγοράκη, ήρεμησε. Δεν έχουμε πού να πάμε. Γύρνα στους δικούς σου. Αφού με έχουν διώξει κι αυτοί. Πήγαινε στα ρεμάλια τους φίλους σου! Δεν θέλουν το Μίτσο. Πρόβλημά σου. Σε αυτό το σπίτι δεν μένετε άλλο. Πάρ' το χαμπάρι! Μπα! Γιατί? Αυτό το σπίτι είναι και δικό μας! Εγώ τον νίκιασα πρώτος και μετά βρέθηκε στο δρόμο μου. Μαύρη ώρα! Δώσ' μας μια τελευταία ευκαιρία. Τελείωσε. Το ποτήρι ξεχύλισε. Άρχισε να μαζεύεις. Έλα, Γρηγοράκη. Λυπήσου μας. Μη μας πετάς στο δρόμο. Έχεις μία ώρα καιρό. Τι να πρωτομαζέψω σε μία ώρα? Μόνο για τα πράγματα του Μίτσου θέλω 2 μέρες. Μίλησα! Σε μία ώρα σε πετάω από το μπαλκόνι. Και σένα και το σύγχαμα! Δεν εννοούσα σένα. Ακόμα να ξυπνήσουνε. Το ξενυχτήσανε χθες. Α, είναι πολύ ωραίο ρεστοράν. Με εκλεκτή κουζίνα. Φτιάχνει μία πεσκανδρίτσα. Μία? Τι να τις κάνει της δικιάς μας? Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά χθες πριν φύγουνε, τους είδα πιο τρυφερούς μεταξύ τους. Εγώ τους είδα πιο κατασταλαγμένους, πιο όριμους. Εγώ πάλι δεν τους είδα καθόλου. Μη στάρεις, παλικαράκι μου. Δεν κοιμήθηκα το βράδυ από τη φασαρία. Ποιος έκανε φασαρία? Ο Νίκος και η Θεία Βίκη. Γελούσανε, φωνάζανε. Θα έλεγαν ανέκδοτα. Είναι χώρα τα τζου η Θεία Βίκη. Εγώ δεν άκουγα ανέκδοτα. Τι άκουγες? Πατέρα,
Σηκώθηκα να τους πω να κάνουν ησυχία. Και όταν έφτασα στην πόρτα, άκουσα το θείο Νίκο να λέει «Δεν αντέχω άλλο». Και η θεία Βίκη του έλεγε «Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα». Τάβλη θα παίζανε. Α, ναι. Και θα ήθελε η θεία Βίκη ακόμη μία παρτίδα. Και μετά, φούναζε η θεία Βίκη. Άνοιξε το στόμα σου! Άνοιξε το στόμα σου! Είσαι σίγουρος ότι η θεία Βίκη το φώναζε αυτό? Πατέρα! Όχι, διότι από ό,τι θυμάμαι αμυδρός... Α, κατάλαβα τι συνέβη! Η θεία Βίκη του έλεγε «Άνοιξε το στόμα σου για να δει το χαλασμένο δόντι του». Ο Νίκος έχει ένα φρονιμίτι σάπιο. Α, σάπιο, για πέταμα! Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα από όλα αυτά? Χάλια ήχο μόνος στο σπίτι. Σας το έχω πει. Το συμπέρασμα είναι. Βουρτσίζουμε τα δόντια μας 3 φορές την ημέρα έπειτα από κάθε γεύμα. Γι' αυτό και εσύ αγοράκι μου, μην ξεχνάς πρωί, μεσημέρι. Το σχολικό. Γεια σας. Στο καλό. Ωρα καλή. Είναι επιπόλαιος και ο Νίκος. Δεν σκέφτεται ότι απέναντι κοιμάται το παιδί? Ερωτευμένοι άνθρωποι είναι. Αυτά θα σκεφτούν. Ώρες, ώρες, ρε γαμπρέ μου, λες κάτι πετυχημένα. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη συγκατοίκηση. Γι' αυτό λέω, να παντρευτούνε, να πάνε σε δικό του σπίτι. Καλά, σήμερα δίνεις ρεσιτάλ. Εγώ γενικότερα μιλούσα. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη συγκατοίκηση. Τι να μαγειρεύσω σήμερα? Πεσκανδρίτσα. Φεύγουμε εμείς. Πήρα μόνο τα είδη πρώτης ανάγκης. Για τα υπόλοιπα θα έρθω άλλη μέρα. Να τηλεφωνήσεις πρώτα. Γιατί? Για να μην είμαι εδώ. Okay, boss. Αν μας ζητήσει κανείς, στο πεδίον του Άραιος θα μένουμε. Σε ένα χαρτόκουτο. Εντάξει. Πες αντίο στο θείο Γρηγόρη. Πες ευχαριστώ για όσα έκανε για μας όλα αυτά τα χρόνια. Σου είπε ευχαριστώ. Το Θεό. Τα λέμε. Ναι. Έλα, Μίμη. Όχι, δεν κοιμάται. Έχει φύγει. Δεν ξέρω. Σου είπα, δεν ξέρω που πάει και δεν με νοιάζει. Τι έχω ξεχάσει. Κάτι έχω ξεχάσει. Α, τα σουτιά είναι στο ψυγείο.
βρέθηκες εσύ εδώ? Παίρνωσα απ' έξω και λέω τι να κάνει αυτή η ψυχή. Αυτή η ψυχή μαζεύει τα μπογαλάκια της και φεύγει. Πού πάει? Στο διάολο. Κοίτα, σύμπτωση κι εγώ. Άντε, φύγαμε. Τι έγινε, τι κουβαλάς εκεί? Το βιός μας. Ο Γρηγόρης μας έδιωξε από το σπίτι. Καιρός ήταν. Δεν κατάλαβα, τι εννοείς? 5 χρόνια δούλο με είχε. Του μαγείρευα, του σιδέρωνα, του έπλαινα. 5 χρόνια απίκο ήμουνα. Τι ήθελε ο κύριος Γρηγοράκης, που κάμισο κολαριστό, παντελόνι στην τζάκιση, σταμάτα, μελιτζάνες παπουτσάκια, λαχανοντολμάδες, καλαματιανό από το καλό, το σπίτι στην τρίχα, το ψυγείο γεμάτο. Τίποτα να μην του λείψει. Και στα συζυγικά μου καθήκοντα, κυρία! Που λέει ο λόγος. 5 χρόνια, τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου χαράμισα και το αποτέλεσμα να με πετάξει σαν την τρίχα από το πέστο. Ζημάρι. Άγια σου! Τόση πίκρα, τόση δίψα, τόσος πόνος! Και ούτε ένα ευχαριστώ. Υπάρχει πολύ αχαριστία γύρω μας. Κι εγώ είμαι πολύ πικραμένη. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω μια καινούρια αρχή στη ζωή μου. Κοίτα, σύμπτωση. Κι εγώ. Λοιπόν, εντάξει, αφού επιμένεις, θα την κάνουμε μαζί. Τι εννοείς μαζί? Ο Μίτσος, εγώ και εσύ. Δεν είσαι καλά. Μην απελπίζεσαι, θα τα καταφέρουμε. Κοίταξε να δεις, τα πρώτα 10 χρόνια είναι δύσκολα, αλλά θα το παλέψουμε. Αν χρειαστείς την ανάγκη, και σκάλες θα πλύνεις. Φύγε, σε παρακαλώ, δεν είμαι καλά. Είμαστε νέοι, έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας. Κοίτα, μπελάς που με βρήκε πρωινιάτικα. Θα δουλέψουμε, τόσα χέρια είμαστε. 2 εγώ, 2 εσύ, 4 ο Μίτσος, σύνολο 8. Θα δουλέψεις, εσύ. Γιατί, αμφιβάλλεις? Συγγνώμη, με έχεις δει να δουλεύω οικοδομή? Όχι. Ούτε κι εγώ. Αλλά δεν τη φοβάμαι τη καλουσιά, θα τα καταφέρω. Και ο Μίτσος θα δουλέψει. Τι δουλειά θα κάνει ο Μίτσος? Ατραξιόν στους δρόμους. Μίτσο, σε παρακαλώ, κάνε πως βάζει κραγιόνι μαϊμού. Έλα. Εντάξει, ντρέπεται, αλλά ξέρει να το κάνει. Λαζαρέ, μου έρχεται σκοτωδήλωση και τέ μου, φύγε. Θα με πετάξεις κι εσύ στους 5 δρόμους. Και καλά έμενα, πέταμε. Αλλά αυτό το έρμο ζωντανό. Δεν είναι δυνατόν. Ζω έναν εφιάλτη. Κατάλαβε το, στην ίδια κατάσταση είμαστε. Δεν έχουμε στον ήλιο, πες το. Μοίρα. Μες στο μυαλό μου είσαι. Κάθεσαι στο μπαλκονάκι σαν λουλούδια θάνατο, μα εγώ σαν τα ειδονάκι παίζω με το θάνατο. Δεν με νοιάζει κι αν πεθάνω, δεν με νοιάζει κι αν χάθω. Ένα μόνο με μαραίνει που μ' αφήνεις μοναχό. Σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή. Κόψε με αν θες τα τρία, στ' άλλα αίμα δεν θα βγει. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία, σε μισώ σαν φυλακή. Κόψε με αν θες τα τρία, στ' άλλα αίμα δεν θα βγει. Τις ομορφιές σου είσαι. Μέρσι. Και το ρουχαλάκι που φοράς, σένιο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, είναι πλήσιμο σε 3 λεπτά. Τον αντάμωσα. Ποιον? Το Χάρο. Ποιον αντάμωσα, τον άντρα σου, τον Παναγιώτη. Πότε, πού, γιατί Βλάση, γιατί? Θα σκακά δεν τον έβλεπα. Ήθελα να δω. Ποιον φιλούσες μέχρι χτες? Όχι, Βοσκόπουλο, σε παρακαλώ, αυτή τη στιγμή, όχι, Βοσκόπουλο. Καλά, τι βρήκες να αγαπήσεις από δάχτυλο? Δεν σου επιτρέπω. Σίλανση. Αυτό είναι που μου έλεγες ότι κινδυνεύουμε. Ρε, αυτόν μια έτσι να του κάνω, τον έχωσα στο χώμα σαν βολβό. Μια τρίχα του να αγγίξεις. Τι σου πρόσφερε τόσα χρόνια αυτό το Μίκι Μάους? Είναι ο πατέρας του παιδιού μου, το καταλαβαίνεις? Γιατί είπα εγώ ότι είναι η μάνα? Ας κρατήσει και το παιδί. Εμείς θα κάνουμε άλλα. Δεν νιώθω καλά. Μη σε τρομάζει που δεν έκανα παιδιά με την Κικίτσα. Αυτή φταίει. Είναι στέρφα. Βλασί, ήρθε η ώρα να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Κόλα το. Μεθαύριο φεύγω για Σέρες. Έλα να φύγουμε μαζί.
Δώσε μια μούτζα σόλα και πάμε να ζήσουμε στη σπιταρόνα μας, στην εργοστασιάρα μας. Ξέρεις πώς θα σε έχω. Κόμισα. Η κόμισα της φάμπρικας. Όχι φάμπρικα, κοντζάμε εργοστασιάρα. Σε παρακαλώ. Τα αλουμίνια μόνο πήγαν 18 εκατομμύρια, το 85. Πέσε κάτω. Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου. Αχ, ξαναπέρναμε γιατί θα μείνω κοντή. Τι? Πρέπει να ξαναπεράσει από πάνω μου γιατί αλλιώς δεν θα ψηλώσω. Τι έχεις? Τίποτα. Τι να έχω? Τρεις μέρες έχεις εξαφανιστεί. Πού χάθηκες? Πουθενά. Εδώ ήμουνα. Όποιος ήθελε με έβρισκε. Α, όποιος ήθελε σε έβρισκε. Μάλιστα. Πού πας? Βόλτα. Θες παρέα? Ναι. Θα περάσει να με πάρει αυτό της. Αυτό θα πει ψυχρολουσία. Βίκυ, ο Νίκος είμαι. Μόλις πάρεις το μήνυμά μου, τηλεφώνησέ μου, σε παρακαλώ. Πρέπει να σου μιλήσω. Θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για να καταλάβεις. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μεταξύ μας. Τουλάχιστον αυτό που νιώθω εγώ για σένα. Βίκυ μου, δεν έχω αγαπήσει άλλη γυναίκα όσο εσένα. Είσαι ο μεγάλος μου έρωτας. Το ξέρεις. Θέλω να γυρίσω σπίτι μου. Γιατί, τι συνέβη? Τίποτα δεν συνέβη. Θέλω κάποια στιγμή να γυρίσω σπίτι μου. Έτσι δεν είχαμε συμφωνήσει? Να έρθω για λίγο καιρό, να κάνουμε το χατήρι του πατέρα σου. Έχεις δίκιο. Παρατράβηξε το αστείο. Το έκανε καλό πάντως η όλη φάση. Ξανάνιωσε. Σήμερα θα φέρει και ο γιατρός τις τελευταίες εξετάσεις. Άντε, μπράβο. Να τελειώνουμε. Τι έχεις εσύ? Τι να έχω, ψάχνω τη Βίκυ. Παίρνω και δεν το σηκώνει. Τη άφησα για πολλωστή φορά μήνυμα. Πάλι μου άφησε μήνυμα. Θέλει να μιλήσουμε. Νιώθει τύψεις, κατάλαβες? Αν κατάλαβα, λέει. Απ' την άλλη, βέβαια, μου λείπει. Και εμένα. Προσπαθώ να μην τον σκέφτομαι, αλλά τριγυρνάει συνέχεια μες στο μυαλό μου. Και εμένα. Ο Νίκος. Ποιος Νίκος, μωρέ? Για τον Γρηγόρη, λέω. Α, καλά! Άμα σκεφτώ και τον Γρηγόρη, θα καταρρεύσω οριστικά. Βρίσκομαι σε μια κρίσιμη καμπή της ζωής μου. Για πες. Μου αρέσουν οι κρίσιμες καμπές. Μέχρι τώρα όλα μου ήρθαν εύκολα στη ζωή μου. Έχασα βέβαια μικρή τους γονείς μου, αλλά μεγάλωσαν ο παππούς και η γιαγιά που με λάτρευαν. Και έπεσαν με τα μούτρα να μην μου λείψει τίποτα. Τα παιδικά και φηβικά μου χρόνια ήταν ηρός περίοδος. Παιχνίδια, ξαγνιασιά, χαζοφλέτ, λευκόματα. Θυμάσαι τα λευκόματα? Ναι, θυμάμαι. Ένας θείος μου είχε λευκόμα, στο μάτι. Τα λευκόματα που γράφαμε. Θυμάσαι τα ποιηματάκια της εποχής? Ενθυμού και μη λησμόνι, πίνε τσάι με λεμόνι. Βότα και ένα κουλουράκι, να θυμάσαι το βικάκι. Εγώ θυμάμαι ένα άλλο.
Καλύτερα μια ώρα σκλαβιά και φυλακή, παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Και αυτά που γράφαμε, δυστυχώς τα πιστεύαμε κιόλας. Ο άντρας αγαπά πολύ και συχνά, μα η γυναίκα πολύ και σπάνια. Τα κορίτσια αγαπούν όσο μπορούν, τα αγόρια όσο θέλουν. Δεν υπάρχει δεν θέλω, υπάρχει δεν μπορώ. Και μεγάλωσα κι εγώ όπως όλα τα κοριτσάκια, περιμένοντας τον πρίγκιπα του παραμυθιού. Και τα χρόνια πέρασαν γρήγορα, πολύ γρήγορα. Και το όμορφο κοριτσάκι έγινε γυναίκα. Και γνώρισε πολλούς άντρες που υποτίθεται την αγάπησαν. Και μερικούς τους αγάπησε και εκείνη. Αλλά κανένας δεν ήταν ο πρίγκιπας. Γιατί δυστυχώς ξυπνάς μια μέρα και ανακαλύπτεις την τραγική αλήθεια. Ο πρίγκιπας δεν θα έρθει ποτέ. Και αν έρθει, ή θα είναι παντρεμένος ή θα αποδεχτεί αδελφή. Η περίφημη πριγκίπισσα Σύση. Που έχω καταντήσει. Κάθομαι και εξομολογούμε τον πόνο μου σε σένα και σε ένα αρπετό. Συνέχισε. Πες μας για την πρώτη σου ολοκληρωμένη εμπειρία. Θέλω να κλάψω. Κι εγώ. Δεν πάμε να κλάψουμε στη σουίτα μας. Λάζαρε, δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο μαζί. Άλλωστε κι εγώ αύριο μεθαύριο φεύγω από το ξενοδοχείο. Πρέπει να μετακομίσεις αλλού. Ήρθα. Αναζήτηση ψυχής. Παρακράτησε η όποια αμφισβήτηση ηθικής. Παραδίνομαι στη μοίρα μου που σε φέρε εδώ. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ.